Και πάμε τώρα σε σένα, Χαρά. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, στα Σκόπια συνεχίζουν να προκαλούν και να επιμένουν στο Μακεδονία. Ναι, βεβαίως επιμένουν και γιατί όχι, εφόσον δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική και σοβαρή αντίδραση. Μία ημέρα λοιπόν μετά την εξαφάνιση της Βόρειας Μακεδονίας από την επίσημη ιστοσελίδα της Προέδρου Σιλινάς Κοφσά, χθες ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας έκανε λόγο για Μακεδονία στη συνάντησή του με τον πρεσβευτή της Αυστρίας. Μάλιστα, σε ανάρτησή του αναφέρεται 2 φορές στη χώρα του ως Μακεδονία. Γράφει, χθες μαζί με τον αντιπρόεδρο Τίμτσκο Μούτσουνσκι. Κάτι λέει ο κύριος Καμπούρης και δεν τον ακούμε. Οι άθλοι αυτοί! Είναι άθλοι! Είναι άθλοι! Για να πω καμιά άλλη φράση. Συνεχίστε και ζητώ συγγνώμη. Χθες λοιπόν γράφει στην ανάρτησή του μαζί με τον αντιπρόεδρο Τίμτσκο Μούτσουνσκι, δεν μπορώ και να τους προφέρω αυτούς, είχαμε συνάντηση με τον αυστριακό πρέσβη Μάρτιν Πάμερ. Ευχαρίστησα τον κύριο Πάμερ για τη στήριξη που λαμβάνει η Μακεδονία από την Αυστρία στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και συνεχίζει, οι άριστες σχέσεις Μακεδονίας και Αυστρίας στον οικονομικό τομέα θα προωθηθούν και θα ενθαρρυνθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. 2 φορές δηλαδή σε μία ανάρτηση αναφέρει τη χώρα του ως Μακεδονία.